Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω λάβει μια καταπληκτική επιστολή, την οποία επιθυμώ να σας τη διαβάσω άπνευστη και μετά να τη σχολιάσω. Εγώ έχω βάλει τίτλο σε αυτό το vlog «Το παιδί δεν το σκέφτεσαι», ενώ η φίλη που έστειλε την επιστολή έβαλε τον ακόλουθο τίτλο. «Κουράστηκα να αισθάνομαι κόπωση στη ψυχή, το μυαλό και το σώμα μου». Αγαπητή Θέκλα, θα βάλω κάποιες σκέψεις στο χαρτί που λέει ο λόγος μιας που πληκτρολογώ. Ευχαριστώ για όλα τα βίντεο. Παρακολουθώ λίγο από τη μία λίστα, λίγο από την άλλη. Μου κάνεις παρέα στο λεωφορείο, όταν ετοιμάζω τα μαθήματά μου, όταν απαντάω σε mail, όταν οργανώνω τη μέρα μου, όταν περπατάω. Κατάφερα μετά από 12 χρόνια γάμου να καταλάβω ότι δεν θέλω πια να είμαι ο ήρωας σε αυτή τη σχέση. Η σιωπηλή και υπομονετική σύζυγος στο υπόβαθρο. Δεν θέλω να είμαι η καλή εντός εισαγωγικών. Αυτή που δεν θα χαλάσει εντός εισαγωγικών το γάμο της. Θέλω να είμαι η bitch που δεν την νοιάζει τι θα πει οποιοδήποτε. Που θέλει ειρήνη στη ψυχή της και στο σπίτι της τελικά. Θέλω να αναπνεύσω. Επέτρεψα στις συνθήκες, στο γάμο, στο δεν ξέρω κι εγώ τι, να με αλλάξει. Πόσες φορές κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, όλες τις αμέτρητες φορές που κρύβομαι στον μπάνιο για να κλάψω και να με ρωτήσω πώς έφτασα ως εδώ. Πώς επέτρεψα να αλλάξω σε αυτό το πλάσμα που δεν είναι καν εικόνα του ποια είμαι. Ποτέ δεν ήταν σημαντικό για μένα να λέω ότι έχω σπουδάσει, τι έχω κάνει, που έχω ζήσει. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν παρά τα πολύ βασικά για το παρελθόν. Η προβολής πάνω στο σύζυγο. Οι φίλοι του, οι σπουδές του, τα χρόνια του στο στρατό, το κόμμα του, οι γονείς του, ο αδερφός του, οι σπουδές του, η δουλειά του. Όλα αυτά ξανά και ξανά οι ίδιες ιστορίες. Και όταν έλεγα κάτι στη συζήτηση, αμέσως να τα πώσει με μια άλλη δική του ιστορία. Πάντα πίστευα ότι δεν με νοιάζει αν έχει τόση ανάγκη να μιλάει για τον εαυτό του και τις ιστορίες του. Και τι πειράζει. Κι όμως, όσο το επιτρέπεις, αυτό χτίζει. Και όταν κάποια στιγμή υψώσεις φωνή, τότε σε περιλούζει η οργή και το κατηγορώ ότι άλλαξες. Και όσο αντιστέκεσαι, πέφτουν βροχή τα κατηγορώ και η μείωση. Αλλά με τα παιδιά τι γίνεται? Σιωπηλοί θεατές της μαλακίας που μας δέρνει, γράφεις υπέροχα φίλοι. Όταν έχεις παιδιά, όλες οι συμπεριφορές σου, οι ανοχές, οι σιωποί περνάνε μαθήματα. Είδα τον ίκτο στο βλέμμα του μικρού μου γιου και ταρακουνήθηκα, γιατί συνειδητοποίησα ότι του μαθαίνω τα πάντα λάθος. Τι είναι η γυναίκα, η μάνα σε μια σχέση. Πώς φέρεται ο άντρας, σύζυγος. Ποια είμαι εγώ, η μαμά του. Και ενώ βίωνε το τρελό μπούλινγκ στη δική του σχολική ζωή, επέτρεπα εγώ την ντροπή, το απίστευτο μπούλινγκ του πατέρα του σε μένα, τη μαμά του. Ένα δεύτερο ταρακούνημα ήταν το πόσο επιβλητικός, ανταγωνιστικός, καταπιεστικός και μειωτικός προς το παιδί του ήταν. Άρχισα να υποδεικνύω με ήρεμο τρόπο πως θα ήταν καλύτερα να λέγαμε το χ ή το ψ με άλλο τρόπο. Άρχισα να του δείχνω ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές και ότι είναι okay να υψώνουμε το ανάστημά μας. Να έχουμε άλλη γνώμη από τον μπαμπά. Ότι ο μπαμπάς και ο κάθε ενήλικας, αν κάνει ότι τα ξέρει όλα, μάλλον δεν τα ξέρει. Θέλω απλά να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να τραβήξουμε μακριά τα παιδιά από τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις και το γράφει με bold, με έντονα γράμματα αυτό. Θέλω απλώς να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να τραβήξουμε μακριά τα παιδιά από τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις. Δεν σκέφτεσαι το παιδί.
Αυτό άκουσα πολλές φορές και βαρέθηκα να θέλω να καταλάβουν γιατί I want out. Γιατί θέλω να ξεφύγω σημαίνει το I want out. Ας μην καταλάβω. Τι με νοιάζει. Μακριά μου. Σκέφτομαι ότι θέλω να είμαι υγιής. Να βρω την ηρεμία, την ισορροπία μου και να έχει ηρεμία και ισορροπία και το παιδί. Μόνη. Μόνη. Θέλω να φύγω από το τοξικό του περιβάλλον, το σπίτι του. Να απομακρυνθούμε από τη χειραγώγηση. Και μετά ψυχοθεραπεία και για τους δυο μας, και εμένα και το παιδί. Στο δικό μας ήρεμο σπίτι, χωρίς τη σκιά του. Θέλω να μην αισθάνομαι αυτή την κόπωση πια. Νιώθω ότι έχω γεράσει τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ που με άκουσες, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς που λες και εσύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχεις γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο, ένα πολύ δυνατό κείμενο, το οποίο μέσα σε πολύ λίγες γραμμές περιγράφει με μαεστρία όλη τη συνθήκη της αδιόρατης κακοποίησης σε μια ναρκισιστική σχέση. Φίλες και φίλοι, όσοι είστε στη συμμετοχή, το ακούτε ήδη. Οι υπόλοιποι σας συστήνω να το αποκτήσετε και να το διαβάσετε, το βιβλίο αυτό της Avery Neal. Αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το έχει γράψει μια ψυχολόγος, η οποία νομίζω ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες, η οποία δεν είναι ακαδημαϊκός, δεν είναι ερευνήτρια. Το έχει γράψει μέσα από την κλινική της πρακτική. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό που έχει εξηγήσει η φίλη μέσα στο email της. Πώς μια γυναίκα η οποία μπαίνει σε μια σχέση με έναν νάρκισο, τη λέξη νάρκισος δεν τη χρησιμοποιεί η Avery Neal, χρησιμοποιεί τη λέξη κακοποιητικός. Αλλά όλη η νάρκιση είναι κακοποιητική. Μια γυναίκα μπαίνοντας σε μια σχέση με έναν νάρκισο, είτε φανερό νάρκισο, είτε κρυφό νάρκισο, με έναν κακοποιητικό τύπο τέλος πάντων, σιγά σιγά, όπως ο βάτραχος σου μπαίνει σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό και σιγά σιγά βράζει το νερό, δεν το αντιλαμβάνεται πότε χάνει παντελώς τον εαυτό της. Όντως χάνεις τον εαυτό σου, όντως γίνεσαι ένα ανθρωπάκι το οποίο τρέμει και συρρυκνώνεται για να μπορέσει να υπάρξει σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια ο νάρκισσος, είτε ο μεγαλοπρεπής, είτε ο ξεκάθαρος ο νάρκισσος, είτε ο κεκαλυμμένος ο νάρκισσος. Ο άνδρας της κυρίας αυτής, ο ενδιαστάσης σύζυγός της, ήταν ξεκάθαρα ένας μεγαλομανής νάρκισσος, ένας μεγαλοπρεπής νάρκισσος, ένας overt νάρκισσος, ένας ξεκάθαρος νάρκισσος. Ήθελε να μιλάει για τον εαυτό του συνέχεια. Το σπίτι του, ο αδερφός του, οι σπουδές του, το κόμμα του, ιστορίες από το στρατό, η οικογένειά του, εγώ, να θέλει να γεμίζει όλες τις συζητήσεις, να θέλει συνέχεια να φαίνεται. Και θα πει κάποιος, και χαρά στο πράγμα, υπάρχει λόγος να σε ενοχλεί που ο άλλος θέλει να φαίνεται? Νιώθει μειονεκτικά. Έχει ανασφάλειες, άστο να φαίνεται. Όχι, υπάρχει λόγος. Ναι, είναι πρόβλημα. Το είχα πάθει και εγώ αυτό το πράγμα. Να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκάθαρα νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό του και θέλει να αποδείξει συνεχώς τον εαυτό του και στους άλλους ό,τι αξίζει, ο οποίος συνεχώς μιλάει για τα πραγματικά ή φανταστικά του κατορθώματα, ο οποίος συνεχώς παρουσιάζει τον εαυτό του σε ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο, σε ένα μυστήριο τύπο, είπαμε, το μυστήριο βλέμμα της Αγελάδας, το βοήθιο βλέμμα, ως ένα μυστήριο τύπο που να τον γνωρίζουν οι άλλοι και να λένε πω, τι σπουδαίος θα είναι αυτός. Και η γυναίκα δίπλα του να σμικρύνεται, να συρρυκνώνεται, να μην έχει φωνή. Και το γελίο της υποθέσεως, το αστείο της υποθέσεως είναι ότι τις περισσότερες φορές οι άλλοι δεν το γνωρίζουν ως αυτόν τον τύπο ο οποίος είναι από το τάδε μέρος και έχει κάνει την τάδε σπουδή και είχε πάθει την τάδε ιστορία στο χωριό. Οι άλλοι το γνωρίζουν ως αυτόν τον τύπο ο οποίος για να είναι μαζί του αυτή η γυναίκα η οποία εσύ λες ότι γύρω σου δεν γνωρίζουν. Θα μπορούσε όμως να σου στον τόπο σου και να γνωρίζουν. Για να είναι μαζί του η τάδε γυναίκα η οποία έχει τόσο μυαλό και τόσο επίπεδο σημαίνει κάτι έχει κι αυτός. Πού να ξέρουν οι γύρω. Πού να ξέρουν οι γύρω ότι αυτή η γυναίκα η οποία είναι μορφωμένη, η οποία είναι καλλιεργημένη, η οποία έχει μια τέτοια πένα όπως τη δική σου, είναι γεμάτη κομπλεξιλίκια και η ίδια. Είναι ευάλωτη στην ναρκισσιστική κακοποίηση.
είναι ευάλωτη στη συνεξάρτηση και έχει συνεξαρτηθεί με ένα παλιόπαιδο, με έναν τύπο ο οποίος είναι κύμβαλο αλαλάζο, είναι άδειος, μέσα έξω άδειος. Και όταν ένας άδειος άνθρωπος προσπαθεί να επιβληθεί, εννοείται ότι θα το κάνει με ένταση, εννοείται ότι θα μιλήσει μειωτικά στη σύζυγό του, εννοείται ότι θα μιλήσει απαξιωτικά, προσβλητικά και μειωτικά στο παιδί του, εννοείται ότι θα διδάξει με το παράδειγμα του στο παιδί του ότι στη ζωή αυτή επικρατεί όποιος έχει περισσότερο θράσος. Και πολύ ορθά το κατάλαβε, φίλοι, ότι όσο αφήνεται η μάνα ή ο πατέρας, το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι συνεξαρτώμενο μέσα σε μια σχέση, όσο αφήνεται το θύμα να το καταπίνει ο θήτης, όσο αφήνεται το θύμα να θυματοποιείται χωρίς να αντιδράει, χωρίς να μιλάει, χωρίς να ξεκαθαρίζει ότι δεν τη δέχομαι αυτού του είδους την κακοποίηση, δεν δέχομαι αυτή την κακομεταχείριση, δεν είναι ορθός αυτός ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι. Αντιστέκομαι, βάζω τα χέρια και λέω όχι, σταμάτα να με χτυπάς, όχι, σταμάτα να με μειώνεις, όχι, σταμάτα να συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο, δεν το δέχομαι. Δεν είναι αποδεκτό να με μειώνεις, δεν είναι αποδεκτό να με κοροϊδεύεις, δεν είναι αποδεκτό να με λες συνέχεια τρελή. Δεν είναι αποδεκτό να λες ότι είμαι προβληματική. Δεν είναι αποδεκτό να βγάζεις τα νεύρα σου πάνω μου. Δεν είναι αποδεκτό να λες μαλακίες χωρίς να σκέφτεσαι και να μην συγκινείσαι καθόλου για το ότι μπορεί να με προσβάλλεις, μπορεί να με πληγώσεις, μπορεί να με στενοχωρήσεις. Όταν δεν βάζουμε αυτό το stop, τότε μαθαίνουμε με το παράδειγμά μας, τα παιδιά μας, ότι είναι εντάξει να μας κάνουν bullying οι άλλοι και είναι εντάξει να το αποδεχόμαστε το bullying επειδή φοβόμαστε. Τι συγκλονιστικό αυτό που γράφει η φίλη εδώ στην επιστολή της. Λέει, αλλά με τα παιδιά τι γίνεται. Σιωπηλοί θεατές της μαλακίας που μας δέρνει. Όταν έχεις παιδιά, λέει, όλες οι συμπεριφορές σου, οι ανοχές, οι σιωποί περνάνε μαθήματα. Ενώ το παιδί μου βίωνε τρελό μπούλινγκ στη δική του σχολική ζωή, λέει, εγώ επέτρεπα την τροπή, το απίστευτο μπούλινγκ του πατέρα του σε μένα, τη μαμά του. Άρα, με τη συμπεριφορά σου, δίδαξε στο παιδί σου ότι είναι κάτι φυσιολογικό το μπούλινγκ. Ότι ναι, κάποιοι δεν έχουμε αξία, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουμε αξία, κάποιοι άνθρωποι έχουμε πέσει από το εξώς της μηχανής. Επέσες από το εξώς της μοτόρας, είναι μια έκφραση κυπριακή που σημαίνει εσύ δεν έχεις αξία, δεν είσαι άτυχος. Εσύ δεν σε έχουν βρει στο δρόμο. Δεν έχεις αξία, δεν αξίζεις να ζεις καλά. Κάποιοι, πέσαμε από το εξώς της μοτόρας, λέμε στην κυπριακή έκφραση. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουμε αγάπη, κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουμε εκτίμηση, δεν αξίζουμε σεβασμό. Οπότε είναι εντάξει να μας κακοποιούν, είναι εντάξει να μας κάνουν bullying, είναι μια χαρά. Δέχομαι bullying γιατί είμαι ανίκανος να με κάνουν οι άλλοι κανονικά παρέα και όπως και η μάνα μου δέχεται bullying γιατί είναι ανίκανη να τη σεβαστεί ο πατέρας. Αυτά τα μαθήματα περνάμε στα παιδιά. Και αν σκέφτεσαι τα παιδιά και αν πραγματικά νιώθεις ευθύνη απέναντι στο παιδί σου, θα το πάρεις το παιδί σου και θα το σηκώσεις να το φύγεις από όλη εκείνη την ναρκισσιστική κακοποίηση. Και όπως πολύ ορθά γράφει η φίλη, θα πάρεις το παιδί σου, τα παιδιά σου και θα πας σε ένα ήσυχο μέρος και δεν τελείωσε εκεί το πρόβλημα. Εκεί αρχίζει η θεραπεία. Εκεί πρέπει να κάνεις και εσύ ψυχοθεραπεία και το παιδί ψυχοθεραπεία. Γιατί δυστυχώς θα το πω αυτό, και ακούστε με, δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, πολλοί γονείς χωρίζουν. Χωρίζουν από κακοποιητικές σχέσεις, από αδιόρατα κακοποιητικές σχέσεις. Χωρίζουν από σχέσεις με ναρκισσιστική κακοποίηση και θεωρούν ότι λύθηκε το πρόβλημα με το να χωρίσουν. Παίρνουν το παιδί τους, τα παιδιά τους, πάνε μένουν σε ένα άλλο σπίτι, μπαίνουν σε όλο εκείνο τον κυκαιώνα του διαζυγίου με έναν ναρκισσό και με έναν άνθρωπο κακοποιητικό και δεν κάνουν καθόλου ψυχοθεραπεία. Θεωρούν ότι η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη μόνο μέχρι να χωρίσεις. Εκεί είναι που ξεκινάει η ουσιαστική θεραπεία και μετά. Και είτε είναι εξαιρετικά ευάλωτη στις συνεχείς επιθέσεις του ναρκισσού, ο οποίος εξαγριώνεται με την επανάσταση των θυμάτων του που έχουν φύγει και μπορεί να γίνει ακόμη πιο
ύπουλος, επικίνδυνος και ενοχλητικός ο πόλεμος, ο ψυχολογικός που θα κάνει, ή παραμένουν με τις πληγές τους, με τη χαμηλή τους αυτοεκτίμηση, με τα τραύματα τα καινούργια που έχει δημιουργήσει ο Νάρκισσος, με από τον οποίο έχουν χωρίσει άνδρας ή γυναίκα, και με τα παλαιότερα τραύματα από τη διαπαιδαγώγηση τους, τα οποία τους κατέστησαν να είναι ευάλωτοι στην ναρκισσιστική κακοποίηση του νέου του συντρόφου. Και τι γίνεται μετά? Έχουν χωρίσει από τον Νάρκισσο, έχουν φύγει τα παιδιά από εκείνο το περιβάλλον το κακοποιητικό και δεν κάνουν θεραπεία. Λένε, δεν έχω χρήματα για να κάνω θεραπεία, δεν είναι τώρα η ώρα για να κάνω θεραπεία, δεν χρειάζομαι πλέον θεραπεία επειδή έχω χωρίσει. Και μπαίνουν μετά σε άλλες ναρκισσιστικές σχέσεις κακοποιητικές με άλλους τύπους που δεν είναι καν ο πατέρας των παιδιών τους και οι οποίοι θα επαναλάβουν το ίδιο τρυπάκι. Και που μπορεί κάποιες μητέρες ή κάποιοι πατεράδες να συναντιούνται με τον νέο του στέρι, που είναι επίσης κακοποιητικό όπως και το προηγούμενο του στέρι, επειδή αν δεν κάνεις θεραπεία θα πας να ξαναβρεις έναν παρόμοιο. Μπορεί να μην συναντιέται ο νέος σύντροφος ή η νέα σύντροφος με το παιδί, αλλά η ναρκισσιστική κακοποίηση που θα επιφέρει στο συνεξαρτώμενο γονιό ο νέος ερωτικός σύντροφος, αναπόφευκτα θα περάσει ως διαγενειακό τραύμα και στο παιδί. Θα μεταβιβαστεί στο παιδί όλη αυτή η τραυματική συνθήκη. Να τα πω έτσι λίγο πιο ξεκούτσουλα, πιο ξεκάθαρα. Ξεκούτσουλη κυπριακή έκφραση που σημαίνει ξεκάθαρα. Να τα πω έτσι πιο λιανά. Αν είστε παντρεμένοι με έναν νάρκισσο, με μια νάρκισσο και χωρίσετε, καλά κάνατε. Μην παραμείνετε όμως χωρίς ψυχοθεραπεία και χωρίς ουσιαστική εσωτερική δουλειά, γιατί τότε είναι που χρειάζεστε περισσότερο από ποτέ την ψυχοθεραπεία και για να ενδυναμωθείτε, να αντέξετε το ψυχολογικό πόλεμο που αναπόφευκτα θα σας κάνει ο νάρκισσος που θα φύγετε από αυτόν, αναπόφευκτα, αλλά και για να θεραπεύσετε το δικό σας πρόβλημα της συνεξάρτησης, ώστε να μην μπείτε ξανά σε παρόμοιες παλιοσχέσεις και παλιοκαταστάσεις, σχέσεις ναρκισσιστικής κακοποίησης. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι συνεξαρτώμενος δεν θεραπεύεται από τη συνεξάρτηση μόνο επειδή έχει χωρίσει από τον κακοποιητή του. Όχι. Πρέπει να κάνει βαθιά ενδοσκόπηση, οξία ψυχοθεραπεία, να επιδοθεί στη ψυχοεκπαίδευση με πάθος και να κάνει πολύ εσωτερική πνευματική δουλειά για να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, ώστε να μην ξαναπουληθεί φτηνά στον οποιοδήποτε νάρκισσο θα βγει μπροστά του. Και θα σας πω αυτό το πράγμα και το λέω για να τα ακούσω και εγώ. Είναι αδιανόητο, λάθος μας που κάνουμε, να έχουμε χωρίσει από τον πατέρα των παιδιών μας ή από τη μητέρα των παιδιών μας επειδή έχουμε αντιληφθεί πως η συνθήκη δεν ήταν υγιής, και είναι λάθος μας να πηγαίνουμε να μπλέκουμε σε άλλες μη υγιείς συνθήκες. Από τη στιγμή που χώρισες από γάμο και πήρες αυτή την τόσο σοβαρή απόφαση να απομακρύνεις τα παιδιά από το τοξικό περιβάλλον του γάμου με το βιολογικό τους γονιό ή με το θετό τους γονιό, με το γονιό τους τέλος πάντων, είναι ντροπή σου, ντροπή μου, ντροπή μας, ντροπή μας. Να μην γονατίσεις πάνω στον εαυτό σου, να θεραπεύσεις επιτέλους το πρόβλημα σου που πας και μπλέκεις με τον κάθε προβληματικό, με τον κάθε κομπλεξικό, με τον κάθε μαλάκα, με τον κάθε νάρκισσο που θα σε μειώνει, που θα σου μιλάει άσχημα, που η μάνα μου ο καημένος έχει ψυχολογικά και άστον να πει τα προβλήματά του, μάνα μου νιώθει μειονεκτικά και άστον να πενευτεί για τον εαυτό του, μάνα μου τον ένα, μάνα μου τον άλλο. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία, σας την έχω πει πολλές φορές. Αντροπή που τον ένα, αντροπή που τον άλλον, κοπελούμε τον άντρα μας, ένε κάμα. Η οποία σημαίνει στη δημοτική, ντραπήκαμε τον ένα γείτονα, ντραπήκαμε τον άλλο γείτονα, με παιδί με τον άντρα μας δεν κάναμε. Δηλαδή δεν αφήνουμε τον κανένα να μας βιάζει. Ντροπή μας. Δεν λέω πως δεν το έχω κάνει, φυσικά και το έχω κάνει. Μη πρώτη που έχω κάνει αυτό το λάθος. Από τη στιγμή όμως που τώρα έχουμε τις γνώσεις για το ότι από εμάς ξεκινάει το πρόβλημα, επειδή είμαστε επιρρεπείς στην εξάρτηση και επειδή είμαστε συνεξαρτώμενοι άνθρωποι, ελκυόμαστε με ψυχοπαθολογική έλξη από τον κάθε νάρκισσο που θα βρεθεί στο δρόμο μας, όταν χωρίσουμε από σχέση με νάρκισσο, όταν χωρίσουμε από γάμο με νάρκισσο και πάρουμε και τα παιδιά μας και καλά κάνουμε και παίρνουμε τα παιδιά μας για να τα σώσουμε, να τα διασώσουμε, γονατίζουμε πάνω στον εαυτό μας με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και βαριά πνευματική εργασία, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της συνεξάρτησης μας, να πιστέψουμε επιτέλους την αξία μας, να αγαπήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας,
να εκτιμήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας και να μην ανεχόμαστε τα ψίχουλα από κανέναν, να μην ανεχόμαστε καμία απολύτως κακοποίηση. Και αν αυτό σημαίνει να παραμείνουμε single, είναι πολύ καλύτερα να είσαι single και να έχεις την ηρεμία σου, την ησυχία σου και να αγαπάς και να εκτιμάς τον εαυτό σου και να μπορείς να διδάξεις τα παιδιά σου 5 γράμματα πνευματικά, από του να είσαι μέσα σε σχέση άσχετη που να σου προκαλεί συνέχεια στενοχώρια, να σου προκαλεί θυμό, να σου προκαλεί καταπίεση, να σου προκαλεί ένα σωρό αρνητικά συναισθήματα τα οποία αναπόφευκτα θα περάσεις και στα παιδιά σου. Έχουμε ευθύνη οι γονείς, ειδικά οι γονείς που έχουν ανήλικα παιδιά με τα οποία συγκατοικούν, αλλά και όσοι έχουμε ανήλικα παιδιά, γιατί όχι, έχουμε ευθύνη οι γονείς, μια περισσότερη ευθύνη, να προσέχουμε με ποιους ανθρώπους μπλέκουμε και για να μην μπλέκουμε με κακοποιητικούς ανθρώπους, για να μην μπλέκουμε με ναρκισσούς, πρέπει να θεραπεύσουμε μέσα μας το δικό μας το πρόβλημα της συνεξάρτησης. Μας το εύχομαι. Με πολύ αγάπη. Φιλιά.